Ριάννα, τα επεισόδια συνεχίζονται, παρότι είχαμε μία μικρή εκτόνωση. Ναι. Οι συμπλοκές των οπαδών πλέον και των δύο ομάδων και από πλευρά και από πλευρά ΠΑΟΚ συνεχίζονται. Είναι σώμα με σώμα στην αερογέφυρα στις εξέδρες. Έχουν σε επαφή οι δύο ομάδες. Από τη μία πλευρά κινούνται απειλητικά οι οπαδοί της ΑΕΚ και από την άλλη του ΠΑΟΚ. Έχουμε πραγματικά συμπλοκές σώμα με σώμα, τραυματίες. Βλέπουμε μπροστά μας να πέφτουν δηλαδή οπαδοί να πηγαίνουν για τις πρώτες βοήθειες. Στραυματιοφορείς. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός, όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο χόρτο, αλλά στην αερογέφυρα, δηλαδή στο κενό διάστημα που ενώνει τις εξέδρες που βρίσκονται οι δύο οπαδοί των δύο ομάδων. Ακριβώς. Στην συγγενή ζώνη λοιπόν δεν υπάρχουν μάτς παρά μόνο κάτω, με αποτέλεσμα ο όγκος των οπαδών της ΑΕΚ και ο όγκος των οπαδών του ΠΑΟΚ να έρχονται σε επαφή με πέτρες, με καπνογόνα, με δακρυγόνα, με ρόπαλα και με καθίσματα. Απίστευτες καταστάσεις πραγματικά. Περιμέναμε μια γιορτή του ποδοσφαίρου εδώ στο Πανεσσαλικό, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί η αστυνομία να διαφυλάξει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μόλις έφτασε και το πούλμαν της ΑΕΚ, από την πίσω πλευρά που βρίσκονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, πέταγαν μπουκάλια από πάνω. Βρήκαν ένα σημείο κάτω από τη γέφυρα να περάσουν ο Μανώλη Χιμένη και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Θα φτάσουν ασφαλείς στα αποδυτήρια και περιμένουμε εδώ και την άφηξη του ΠΑΟΚ για να δούμε αν θα μπορέσει να ξεκινήσει από τα μέχρι. Πάντως σας λέω, επαναλαμβάνω, είχαμε συμπλοκές σώμα με σώμα, συνεχίζονται οι συμπλοκές μεταξύ των οπαδών. Από τη μία πλευρά την βορεινή που βρίσκονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, από την άλλη την νότια πλευρά που βρίσκονται οι οπαδοί της ΑΕΚ. Βλέπουμε ματίες να περνάνε μπροστά μας πραγματικά με αίματα στα πρόσωπα. Να δούμε τις εικόνες παρακαλώ και πάλι, γιατί συμβαίνει ακριβώς αυτό το οποίο μας μεταδίδει αυτή την ώρα ο Μίλτος Θεοδωσίου. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την αερογέφυρα, να εξηγήσουμε ότι είναι το κομμάτι το οποίο χωρίζει τους δύο οπαδούς των δύο ομάδων. Εκεί γίνονται οι συμπλοκές ακριβώς αυτή την ώρα. Βλέπουμε και εμείς τα πλάλα μας να εξπεντονίζονται πράγματι καθίσματα. Είδαμε συμπλοκές με ρόπαλα. Δεν ξέρω αν νωρίτερα είχε κάνει και η αστυνομία χρήση δακρυγόνων, γιατί η κατάσταση είναι τεταμένη, Μύρτο, εδώ και τουλάχιστον μία ώρα. Είχε κάνει η Αντριάννα χρήση δακρυγόνων. Η αστυνομία δεν μπορούσαμε να αναπνέσουμε σε κάποια σημεία. Τα δακρυγόνα έφτασαν ακόμα και στα αποδυτήρια των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να είναι η κατάσταση στα αποδυτήρια πολύ ασφαλή. Αυτό μας μετέδωσες νωρίτερα και στο δελτίο, ότι έκανε η αστυνομία χρήση δακρυγόνων. Εμείς βλέπουμε τον Πετροπόλεμο, ο οποίος συνεχίζεται και αυτή την ώρα. Η κατάσταση είναι πράγματι τεταμένη, τους βλέπουμε με τα ρόπαλα. Και θέλω να σε ρωτήσω, Μίρτο, επειδή μου είπες ότι είδες και τραυματιοφορείς με οπαδούς οι οποίοι πηγαίνουν για τις πρώτες βοήθειες για τραυματίες. Ναι, όντως. Είναι πεδίο μάχης. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, αυτό δεν είναι γιορτή. Είναι πεδίο μάχης ανάμεσα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ από τη μία πλευρά και στους οπαδούς της ΑΕΚ που βρίσκονται ακριβώς απέναντι στο άλλο πέταλο. Βρίσκονται λοιπόν στην αερογέφυρα, στο κενό σημείο που δεν υπάρχουν μάτια, επαναλαμβάνω, ψηλά, παρά μόνο το κάτω στις εξέδρες, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται από τη μία πλευρά η είσοδος των οπαδών του ΠΑΟΚ, από την άλλη η είσοδος των οπαδών της ΑΕΚ, να έρχονται στα χέρια που έσπασαν τα κυκλισμάτα με καθίσματα, με ρόπαλα, με πέτρες, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είδαμε οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί βρισκόμαστε κοντά στο στίβο, στον αγωνιστικό χώρο, ναι, να φεύγουν με αίματα στο πρόσωπο και να πηγαίνουν για τις πρώτες βοήθειες στο ΕΚΑΒ. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Από παντού προσπαθούμε και εμείς να προφυλαχτούμε και δεν νομίζω ότι με αυτές τις συνθήκες μπορεί να διεξαχθεί τελικώς. Μίρτο, να σε αφήσουμε να πάρεις μία ανάσα, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, όπως μας είπες και νωρίτερα, λόγω και αυτής της χρήσης που έγινε των δακρυγόνων υπάρχει και μία δυσκολία. Είναι πράγματι κατάσταση με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και θέλω να σου δώσω λίγα λεπτά για να μπορέσει να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Να πάω αμέσως τώρα στην Ελένη Ραυτοπούλου να μας πεις εσύ τι εικόνα έχεις, Ελένη. Ναι, ο Μίλτος έδωσε μια υφέστατη εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Η ένταση που υπάρχει, υπάρχουν τραυματίες. Εγώ έχω δει τουλάχιστον δύο με αίματα στο πρόσωπο να μεταφέρονται εκτός αγωνιστικού χώρου. Το μάτς δεν έχει καν ξεκινήσει. Αυτή ακριβώς το στάδιο, η ομάδα της ΑΕΚ, η αποστολή της ΑΕΚ, την οποία από τις κερκίδες οπαδοί του ΠΑΟΚ υποδέχονται με αποδοκιμασίες. Και στο μεταξύ, στο εσωτερικό, στην πεζογέφυρα που περιέγραψε ο Μίλτος, συνεχίζονται τα έκτροπα.
έχουν καταστραφεί τα κυκλειδώματα που χώριζαν την πεζογέφυρα και διαχώριζαν τους οπαδούς των δύο ομάδων. Δεν υπάρχει καθόλου αστυνομική δύναμη. Τα πράγματα φαίνονται να είναι ανεξέλεγκτα και δεν ξέρω κατά πόσο υπό αυτές τις συνθήκες, μια μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, είναι δυνατόν να ξεκινήσει αγώνα. Και ο Βόλος ήταν σαν αστακός, ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας μετά και όλα αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε τις τελευταίες μέρες για να εξελιχθεί αυτός ο τελικός. Και θέλω να πάμε στον Γιώργο Μίνο, τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, Γιώργο, τι να πούμε, εικόνες ντροπής για ακόμα μία φορά. Για ακόμα μία φορά σε μια μεγάλη γιορτή που ετοιμάζει, που είναι για το θεσμό του κυπέλου. Αυτή τη στιγμή τα δακρυγόνα έχουν σταματήσει, η χρήση χημικών που έχει γίνει έχει σταματήσει. Βρισκόμαστε έξω από τα αποδυτήρια, όπου αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία ήρθε κάτω από αυστηρά μέτρα. Έφτασε πριν από λίγο το πούλμαν. Ναι, ναι, το αναφέρω αυτό διότι είναι από την πλευρά τα αποδυτήρια, από εκεί που είναι η οπαδή του ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνεστε. Οπότε γι' αυτό το λόγο έχουν σχηματιστεί δημιουργίες στο ΣΜΑΤ. Αυτή τη στιγμή βλέπω όμως από τη μία πλευρά ακούγονται και πάλι χρήση χημικών, ενώ λέγαμε ότι έχει σταματήσει. Πριν από λίγα λεπτά γίνεται χρήση χημικών, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι το παιχνίδι, έτσι όπως αντιλαμβάνουμε, ή θα καθυστερήσει να ξεκινήσει, διότι οι ομάδες θα πρέπει να κάνουν προθέρμανση. Πώς θα βγουν να κάνουν προθέρμανση, αφού μέσα στα αποδυτήρια υπάρχει ακόμη μυρωδιά από τα χημικά. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή ακούγονται και πάλι τα χημικά και οι πρώτου λάμψεις. Οπότε είναι αδύνατο από ό,τι βλέπω και από ό,τι έχω την εκτίμηση ότι θα ξεκινήσει το παιχνίδι στις 8.30. Φυσικά αυτό θα ξέρουμε από τον διαιτητή και τους ανθρώπους που βρίσκονται. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες της ΑΕΚ νομίζω ότι πρέπει να έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι έξω από τα αποδυτήρια εκεί που είναι η μεικτή ζώνη και οι αστυνομικές δυνάμεις τώρα περνάνε στους παίκτες όπως και οι άλλοι άνθρωποι της ΑΕΚ. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πέρασαν πριν από 35 λεπτά μέσα στην εκτίμηση που πάντως ότι άργησε η αστυνομία αυτή τη φορά διότι είχε τους σεκιουριτάδες να επιβλέπουν. Το αποτέλεσμα όταν η αστυνομία ήρθε ήταν πολύ αργά διότι είχε ανάψει το φυτίλι. Μάλιστα, τώρα πράγματι οι οπαδοί μπαίνουν όπως είναι φυσικό από διαφορετικές εισόδους με από διαφορά χρόνου. Από την πλευρά του Βελεστίνου μπαίνουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, από το περιφερειακό. Από τη Νέα Ιωνία μπαίνουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Αυτό ακριβώς. Έχουν έρθει από την Αγία Λόγια και από την νότια πλευρά του Βόλου. Από εκεί και μετά όμως στην Πεζογέφυρα που υπάρχει Ανδριάννα που είναι από την πλευρά της Νέας Ιωνίας εκεί. Εκεί έγιναν οι πρώτες αντεκκλήσεις και τα επεισόδια από την πλευρά του Βόλου, από εκεί ακριβώς. Οπότε από εκεί ξεκίνησαν και στη συνέχεια έγινε επέκταση και μέσα στο γήπεδο και βλέπουμε μάχες σώμα με σώμα. Και είναι οι εικόνες οι οποίες εμείς παρακολουθούμε με καθίσματα τα οποία εξφεντονίζονται. Με ρόπαλα, εικόνες ντροπής για ακόμα μία φορά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Γιώργο και να πάμε και πάλι στο Μυρτό Θεοδοσίου να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα, τι εικόνα έχεις Μυρτό από εκεί που είσαι. Λοιπόν, Αντριάννα, τα επεισόδια συνεχίζονται στην αερογέφυρα όπως είπαμε και στην σύνδεσή μας προηγουμένως. Να σας πω ότι οι παίκτες της ΑΕΚ τελικά βγήκαν από το λεωφορείο με ασφάλεια αφού δέχτηκαν κάποια μπουκάλια από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ από την πάνω πλευρά της εκτέδρας. Τελικά μέσω μιας γέφυρας κατάφερε να φτάσουν στα αποδυτήρια που επαναλαμβάνω είναι ασφυκτικά διότι έχουν πέσει κάποια δακρυγόνα. Και όπως μας έλεγαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, σας μεταφέρω ρεπορτάζ από τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Του λέω, κύριο Μπάγκεβιτς, με αυτές τις συνθήκες πώς θα ξεκινήσει το ματς. Για μένα, επειδή θα σκοτωθούν άνθρωποι, πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρω την απόφαση να αναπληθεί ο τελικός και να φύγουμε όλοι ασφαλείς και σώοι από το γήπεδο. Αλλιώς θα θρηνήσουμε θύματα. Έχω κοντά μου δύο παλέμαχους των ομάδων, σπουδαία ονόματα, τον κύριο Ορφανό και τον κύριο Βαγγέλη Βλάχο, και νομίζω ότι έχει αξία να ακούσουμε. Βεβαίως και έχει και να τους ακούσουμε, σε παρακαλώ πολύ. Βεβαίως, να αρχίσουμε από τον κύριο Ορφανό. Κύριο Ορφανέ, περιμέναμε μια γιορτή του ποδοσφαίρου ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες με ιστορία. Εσείς έχετε γράψει, έχετε αφήσει το στίγμα σας όλα τα προηγούμενα χρόνια σε διαφορετικές συνθήκες για το ποδόσφαιρό μας και βλέπουμε άθλιες καταστάσεις εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Τι έχετε να πείτε για τα επεισόδια? Αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτα. Δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση όχι να τα δούμε ούτε να σκεφτόμαστε ότι μπορούσαν να γίνουν. Αυτή τη στιγμή έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ακόμη και αν ξεκινήσει το παιχνίδι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια και πιστεύω ότι θα κινδυνεύσουν ζωές. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει συνέχεια, δεν ξέρω αν οι πρόεδροι
θα πρέπει να βγουν για να στείλουν μήνυμα στον κόσμο, γιατί εκεί που δημιουργούνται τα επεισόδια δεν μπορούν να παρεύουν οι αστυνομικοί. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τη ζωή των αστυνομικών και έχω την αίσθηση ότι το παιχνίδι αυτό θα αναπτυχθεί. Είμαστε σε μια περίπτωση, κύριε Ορφανέπουλη, οι πρόεδροι των δύο ομάδων, ο κύριος Σταυρίδης και ο κύριος Μελισανίδης, έδωσαν το μήνυμα ενότητας. Μπράβο, μέσα στην εβδομάδα και έφαγαν και μαζί στην Αντρία. Άρα πρέπει να το τονίσουμε, θέλοντας να δείξουν ότι πρέπει όλα να κινήσουν ομαλά και ότι το ποσοστό είναι, διότι όμως δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει μια στιγμή στην άλλη. Όταν οι εμπριστικές δηλώσεις υπάρχουν κατά τη διάρκεια μιας περίοδου, εκτιμώ ότι δεν μπορεί σε ένα παιχνίδι ξαφνικά να αποφασίσουν κάποιοι να σταματήσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Και αυτό που είδαμε και αυτό που βλέπουμε εμείς που βρισκόμαστε εδώ στο γήπεδο είναι ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προλάβουμε οτιδήποτε συμβεί, γιατί ακόμη και αν ξεκινήσει το παιχνίδι, η συνέχεια σε μία απόφαση διαιτή ή οτιδήποτε άλλο θα είναι τραγική, και γι' αυτό είπα και πριν ότι πιστεύω ότι το παιχνίδι θα αναβληθεί. Μάλιστα, να ρωτήσουμε και τον Βαγγέλη Βλάχο. Και τον κύριο Βαγγέλη Βλάχο, βεβαίως. Κύριε Βλάχο, τελικά στην Ελλάδα δεν μπορούμε να διοργανώσουμε ένα ματς με οπαδούς και των δύο ομάδων? Τι πρέπει να αλλάξει επιτέλους? Πρέπει να θρηνήσουμε θύματα πάλι? Λυπάμαι ειλικρινά για αυτό που βλέπουν τα μάτια μου σήμερα εδώ στο Παπαιστιαλικό στάδιο. Εγώ προσωπικά θα φύγω, δεν θα συμμετέχω ούτε στην εκπομπή που είμαι καλεσμένος τότε. Και ο λόγος γιατί φοβάμαι πραγματικά για τη σωματική μου ακεραιότητα και ντρέπομαι για αυτό το πράγμα που βλέπω αυτή τη στιγμή στα μάτια μου. Σώμα με σώμα μάχες. Λέτε και έχουμε, είμαστε εχθροί και μάλιστα σε δύο σωματεία τα οποία είναι φιλικά. Εγώ έτσι ένιωθα και όταν ήμουν παίκτης, έτσι νιώθω και τώρα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα εάν δεν παρθούν, αν δεν υπάρξουν κανόνες και δεν γίνουν πράγματα αυστηρά και δεν παρθούν λύσεις όπως αυτές που έκανε ανάλογες η Θάτσερ τότε για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα θα θρηνεί θύματα και ποδόσφαιρο.